Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Κοιμήθηκε το 1991, αγιοκατατάχθηκε το 2013. Ουσιαστικά είναι ένας σύγχρονος άνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας και πολύ σπουδαίος. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη σημερινή μας εκπομπή. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε, μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ, καλέ μου κύριε Λύρη, για την ευγενική πρότασή σας να γίνει αυτή η εκπομπή για τον Άγιο που αγαπώ τόσο πολύ, που με έχει στηρίξει προσωπικά, πνευματικά, από την αρχή της διακονίας μου στην Αγία Εκκλησία και που η χάρη του Θεού αξίωσε την αναξιότητά μου να θέσει την υπογραφή της ως Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου το 2013 στην Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της Αγιοκατατάξεώς του, την οποία αναφέρατε μόλις προλίγου. Μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μου και μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές χαρές που μου έχει χαρίσει ο δωρεδότης Θεός ήταν εκείνη η ευλογημένη ημέρα που η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου ήρθε στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, στην οποία μετήχα υπό την προεδρία του Πατρός και Πατριάρχου μας, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Ακούσαμε όλοι τότε την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής για τις καταχωρήσεις των Αγίων στις δέλτους, στις αγιολογικές της Εκκλησίας. Κάναμε το σταυρό μας και προχωρήσαμε χωρίς πολλούς λόγους, αφού τα πάντα μιλούσαν για αυτόν τον Άγιο τόσο δυνατά μέσα στις ψυχές μας, στην αγιοκατάταξή του. Ας έχουμε την ευχή του, αλλά προπάντων ας έχουμε όλες εκείνες τις πατρικές του υποδείξεις υπογραμμός στη ζωή μας. Ο Άγιος Πορφύριος, όπως και όλοι οι Άγιοι που τελευταία αγιοκατατάχθηκαν από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου μέχρι και πρόσφατα, τώρα τον μήνα αυτό μέσα στον οποίο η Αγία μας Εκκλησία μας προετοιμάζει με την περίοδο αυτή για την εορτή των Χριστουγέννων, είδαμε πως η ενανθρώπιση του Χριστού γίνεται πράξη στη ζωή των ανθρώπων αφού παραχωρούν τους καρδιακούς τους χώρους και γίνονται βιθλεεμικά σπήλαια για να σκηνώνει εντός τους εκείνος. Έτσι αισθάνομαι και για τον Άγιο Πορφύριο, ότι έκανε την καρδιά του ένα βιθλεεμικό σπήλαιο όπου γεννήθηκε και ανακλήθηκε ο Χριστός μας ο ίδιος. Έτσι αισθάνθηκα και προχθές στην Αγία και Ιερά Σύνοδο, που πάλι μετέχω μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης, τον αγαπητό αδελφό Πρόδρομο, στην αγιοκατάταξη που έγινε για την Αγία Γαβριηλία, την Κωνσταντινοπολίτιδα που ήταν στη Λέρο, όπως και για τον Άγιο Γερβάσιο, τον Πατρόν, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που η Πάτρα ολόκληρη αγαλίασε στο άκουσμα της αγιοκατάταξής του, αφού υπήρξε πνευματικός πατέρας όλων των πατρινών για πολλά πολλά χρόνια και στο δικό του σπάρσιμο του Λόγου του Θεού οφείλουν όλοι τους την πνευματική τους ανέλυξη έκτοτε. Όλοι αυτοί οι Άγιοι και άλλος ένας ακόμα που έγινε προχθές, ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, ο οποίος ήταν και εκείνος εν μέσες Αθήνες, όπως ο Άγιος Πορφύριος, φανερώνουν τη χάρη του Θεού που έρχεται στους καιρούς μας να μας στηρίξει πνευματικά. Σε τούτους τους καιρούς του πνευματικού λοιμού και αχμού, σε τούτους τους καιρούς της σύγχυσης, τους ταραγμένους καιρούς μας, που τόσα πράγματα έρχονται να προσβάλλουν τις ακοές μας και όλες μας τις αισθήσεις, έρχεται ο Θεός με τις διορθωτικές αυτές κινήσεις σε μας να μας πει πως ο άνθρωπος προσλαμβάνεται και θεώνεται. Έτσι έγιναν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι σαν και εμάς ήταν, και με αυτό θα σταματήσω γιατί πρέπει να δώσω με το λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά
Αυτό μόνο έχω την αίσθηση ως εισαγωγικό ότι πρέπει να καταθέσω στην αγάπη όλων. Πώς αυτούς τους δύσκολους καιρούς ο Χριστός βρίσκει τρόπους να είναι παρόν στη ζωή μας. Οι Άγιοι, έχει γραφτεί πολύ χαρακτηριστικά, είναι ο ίδιος ο Χριστός στα σπλάχνα του λαού του. Και αυτό έγινε και με τον Άγιο Πορφύριο. Είναι η ζωή του και η παρουσία του, παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, που το έχουμε τόσο ανάγκη. Και είναι η απόδειξη πως το Ευαγγέλιο του Θεού είναι εφαρμόσιμο, δεν είναι ουτοπία, γιατί και αυτοί οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν, αλλά έγιναν Άγιοι. Ναι. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες επιθυμίες, με πολύ όμως πνευματικό αγώνα, έγιναν αυτό που έγιναν και έφτασαν εκεί που έφτασαν και καλούν και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση και να υπογραμμίσουμε βέβαια ότι υπογράψατε την Αγιοκατάταξη τότε πριν 13 χρόνια του Αγίου που συζητούμε σήμερα και πόσο επίκαιρο είναι. Ευχαριστούμε θερμά την ευχή σας. Κύριε Φουκαδάκη, να πω στους τηλεθεατές μας, είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος, συγγραφέας, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου στο Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Φουκαδάκη, αλλά και μια άλλη ιδιότητα βέβαια. Έχετε γράψει ένα βιβλίο σημαντικό σχετικά με τον Άγιο που συζητούμε, με περιστατικά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την τιμή και την ευλογία να είμαι μαζί με τον Άγιο Κρήτης. Θυμάμαι τη συγκίνηση όταν μάθαμε για την Αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου, πώς το προσλάβαμε εμείς. Μάλιστα τότε έγραφα τη διπλωματική μου εργασία περί ασθένειας και θανάτου του Αγίου Πορφυρίου και συνταξίδευα, συνοδοιπορούσα στο Άγιο Όρος στα Καυσοκαλύβια και τότε μάθαμε και το προσλάβαμε πολύ εντυπωσιακά αυτό το γεγονός. Απαραίτητη η παρουσία σας σήμερα και θα πούμε και ενδιαφέροντα και για τη ζωή του και συγκεκριμένους λόγους του που έλεγε σε διάφορα περιστατικά πόσο πρακτική ήταν. Ευχαριστούμε πολύ και μαζί μας σήμερα έχουμε και δύο νέα παιδιά. Είναι μαζί μας ο Άγγελος Αγγέλου, φοιτητής φυσικής. Καλησπέρα Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και ο Χρήστος Θεοφάνος είναι φοιτητής χημίας. Καλησπέρα Χρήστο. Από την Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ και να συζητήσουμε για τον Άγιο και δύο νέοι άνθρωποι πώς βλέπουν τον Άγιο σήμερα. Σεβασμιότητα, να πούμε λίγο εισαγωγικά. Είπατε ήδη εσείς, Άγιοι σήμερα στη ζωή μας. Οι Άγιοι τι ρόλο παίζουν στη ζωή μας, εμείς τους έχουμε από μακρινή εποχή, ότι σήμερα δεν υπάρχουν. Και αν μου επιτρέπετε, τι τους διαφοροποιεί με εμάς, που καλούμεθα, δεν είμαστε Άγιοι, καλούμεθα να γίνουμε. Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και μου δίνετε τη δυνατότητα και το έναυσμα καλύτερα να απαντήσω λέγοντας πως οι Άγιοι όπως αυτόν στον οποίο σήμερα αναφερόμαστε αποδεικνύουν ότι είναι τόσο κοντά μας όσο δεν φανταζόμαστε. Mm. Όλοι μας πολλές φορές, ίσως έτσι έχουμε μάθει και από μικρά παιδιά λάθος, θεωρούμε τους Αγίους υπερανθρώπους. Θεωρούμε τους Αγίους κάποια υπερφυσικά όντα με ιδιότητες σπουδαίες και μεγάλες και όπως είπα και πριν κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι γεννήθηκαν Άγιοι εξ αρχής. Αποστασιοποιούμαστε από αυτό το γεγονός που τους έκανε Αγίους και αυτή είναι η διαφορά ίσως και με εμάς τους ίδιους γιατί δεν παίρνουμε τη στεναρή και σταθερή απόφαση να τους μοιάσουμε γιατί εκεί είναι η δυσκολία μας. Οι Άγιοι ήταν αμαρτωλοί, σε διαρκή όμως κατάσταση μετανοίας. Δεν άφησαν την αμαρτία να τους απελπίσει, όπως συχνά πυκνά το έλεγε στα πνευματικά του παιδιά σε όσους προσέτρεχαν σε εκείνον, ο Άγιος Πορφύριος. Μην σταματάτε στην απελπισία της αμαρτίας. Για όλους υπάρχει δυνατότητα ανάνυψης, ανάστασης. Για όλους υπάρχει η έγερση από τα πάθη και από ό,τι κρατάει τον άνθρωπο πιστάγκωνα δεμένο πάνω στο φλούδι της γης. Όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αρκεί να μην συγκρινόμαστε με τους άλλους, γιατί με μεγάλη ευκολία θα τους βγάζουμε άχρηστους και εμείς θα φαινόμαστε καλύτεροι, αλλά να συγκρινόμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ακόμα να συγκρινόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό κάνουμε, ξέρετε, στην λατρευτική πράξη της Εκκλησίας μας, όταν προσκυνάμε τις εικόνες των Αγίων. Το λέω συχνά πυκνά, οι εικόνες των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι πνευματικοί καθρέφτες. Mm. Εκεί βλέπουμε το πρόσωπό μας και σκεφτόμαστε πόσο μοιάζομαι ή πόσο διαφέρομαι από αυτούς
και σε τι πρέπει να τους μοιάσουμε και με ποιο τρόπο πρέπει να τους μοιάσουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν με μία λέξη πως οι Άγιοι δεν ήταν αναμάρτητοι και είναι μέγα λάθος να το θεωρούμε έτσι. Δεν γεννήθηκαν Άγιοι. Ήταν αμαρτωλοί σε διαρκή κατάσταση μετανοίας, με ταπείνωση, με πνευματικό αγώνα, με προσευχή, με αγάπη, εφαρμόζοντας ο καθένας με τον δικό του τρόπο τις εντολές του Θεού και προσπαθώντας να βοηθήσει τους αδερφούς του και τον εαυτό του τελευταία. Αυτό έκανε ο Άγιος Προφύριος. Βοηθούσε όλους τους άλλους, μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Κατέφευγαν σε αυτόν όλοι αυτοί που θα ονομάζαμε με μεγάλη ευκολία περιθωριακοί, που μπορεί να είναι περιθωριακοί για τα μάτια των ανθρώπων, δεν είναι όμως ούτε για μια στιγμή περιθωριακοί στα μάτια του Θεού, γιατί είναι παιδιά του, πληγωμένες, τσακισμένες εικόνες του, που θέλουν αγάπη. Διαλεγόταν με πληστές και πόρνες, όλη μέρα ο Άγιος, μέχρι παρεξηγήσεως. Γινόταν, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα τη πάση ή να πάντως την άσωση. Αυτή ήταν η μεγάλη του αγάπη. Και ίσως εκεί τώρα εμείς δεν του μοιάζουμε. Γιατί πολλές φορές μαθαίνουμε ότι ο κάθος πρεπισμός είναι αυτό που πρέπει να φανερώνεται στη ζωή μας και προτιμούμε ως μοιόφιλε να ζούμε την υποκρισία μας και όχι την αληθινότητά μας με ταπείνωση. Να ομολογούμε ότι είμαστε, αυτό που είπα και πριν, πληγωμένες εικόνες του Θεού, ναι, που πρέπει όμως με το έλεον της Εκκλησίας και των ίνων της, με το σώμα και το αίμα του Χριστού και τη μετάνοιά μας, να επουλώσουμε αυτές τις πληγές και να γίνουμε σαν τον Άγιο Προφύριο. Ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του ότι έκανε πολύ αγώνα σε όλη του τη ζωή για να υπερβεί τους πειρασμούς του, για να υπερβεί τον κακό του εαυτό και να φτάσει εκεί που έφτασε, για το οποίο βέβαια δεν μίλησε ποτέ, γιατί δεν άφησε λόγο περί αυτολογίας να βγει από το στόμα του εκείνος. Πάντα ταπεινωνότανε και έλεγε και στους ανθρώπους να μην, το λέω για μια ακόμη φορά, να μην απελπίζονται όταν αμαρτάνουν. Έλεγε, όταν αμαρτάνεις να μην απελπίζεσαι. Με θάρρος και ελπίδα στο Θεό να μετανοείς και να πηγαίνεις στο πνευματικό και να τα εξομολογήσεις. Έτσι μόνο θα σωθείς. Αυτή ήταν η προτροπή, τόσο απλή αλλά και τόσο ορθόδοξη και σωστή. Και δεν μπορούμε να πούμε για τον Άγιο Προφύριο και να του βάλουμε καμιά ταμπέλα αν ήταν επιϊκής ή αυστηρός. Ήταν γεμάτος αγάπη και ήξερε πώς την κάθε ψυχή που προσέγγιζε σε αυτόν θα την πιάσει από εκεί που χρειάζεται, θα της δώσει τα κατάλληλα πνευματικά φάρμακα και θα τη θεραπεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φουγκαδάκη, είπε ο Σεβασμιώτης κάποια στοιχεία και για τον Άγιο. Να μας πείτε λίγο, να γνωρίσουμε τη ζωή του. Ποιος ήταν, πού έζησε, πώς κινήθηκε μέχρι το 1991 που έφυγε από κοντά μας. Ο Άγιος Προφύριος ονομαζόταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, ναι, και γεννήθηκε το 1906 στον Άγιο Ιωάννη του Αλιβερίου της Εύβοιας. Εκεί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, από μια πολύτεκνη φτωχή οικογένεια. Οι γονείς του ήταν ο Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης και η Ελένη Λάμπρου. Από μικρό παιδί βοηθούσε τους γονείς του, πήγαινε τα λίγα πρόβατα σε ένα κοντινό βουνό. Μάλιστα, πολύ μικρός εργάστηκε σε ένα ανθρακοριχείο της περιοχής εκείνης. 7 χρονών πήγαινε στο ανθρακοριχείο. Τέλειωσε μόνο την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Ναι. Αν και διαβάζουμε αυτά τα φοβερά κείμενά του, δεν τέλειωσε τη δευτέρα τάξη γιατί τότε αρρώστησε ο δάσκαλος που είχαν και έτσι σταμάτησε το σχολείο. Το συγκλώνησε πολύ ο βίος του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, ενός Αγίου του 10ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος στο τέλος είχε κάνει τη σκηνή του για 3 χρόνια έξω από τους γονείς του και κρύφτηκε από τους γονείς του και θέλησε να τον μιμηθεί. Έτσι λοιπόν φεύγει από την πατρίδα του, από τον Άγιο Ιωάννη, έρχεται για να εργαστεί, για να βοηθήσει την οικογένειά του στη Χαλκίδα. Λίγο αργότερα θα έρθει στον Πειραιά, όπου θα μείνει 3 χρόνια. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά από ένα θαμώνα ενός παντοπολίου που εργαζόταν, ενός καφενείου, άκουσε για το Άγιο Όρος, από τον Μπαρμπαντώνη από τη Μυτιλίνη,
και θέλησε να γίνει ασκητής και να πάει στο Άγιο Όρος, ενώ δεν γνώριζε, δεν είχε δει μέχρι τότε μοναχούς. Πολύ μικρή ηλικία. Έτσι, μικρή ηλικία, ήταν 12 χρονών. Μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, καταφέρει να φτάσει στο Άγιο Όρος, να μπει μέσα στο Άγιο Όρος με ένα ψέμα, ότι, γιατί απαγορευόταν τα παιδιά, τα γένια να μπουν τότε στο Άγιο Όρος, όχι να μείνουν, αλλά ότι να προσκυνήσουν. Έτσι λοιπόν με το θείο γέροντα Παντελεήμονα, λένε αυτό το μικρό ψέμα για να μπορέσει να μπει. Εκείνος διέγνωσε, ήταν ένας άγιος ασκητής ο γέροντας Παντελεήμων και όχι μόνο μπαίνει στο Άγιο Όρος, αλλά πηγαίνει στη δίσβα της Χίτη των Καυσκοαλυβίων, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου, εκεί που είχε προηγουμένως ζήσει ο γνωστός Χατζηγιώργης, και στο Κυριακό της Κήτης θα πηγαίνει, λίγο αργότερα θα κάνει μια φοβερή άσκηση στα Καυσκοαλύβια. Είναι πολύ συγκλονιστικό το διάστημα της ζωής του στα Καυσκοαλύβια. Δηλαδή στην ηλικία των 16 χρονών που εμείς έχουμε τα παιδιά μαθητές και ασχολούνται περισσότερο με τα τηλέφωνα, αυτός είχε κάνει άλματα. Μάλιστα προσέλαβε το διορατικό χάρισμα σε αυτή την ηλικία. 16 χρονών. Είχε το διορατικό και από τόσο μικρό. Λέγεται, αν μπορούμε να πούμε λίγα περιστατικά από τη ζωή του, κάποια μέρα λέει, κοίταξε, πήγε λοιπόν 12 χρονών, 16 χρονών, κοίταξε τυχαία σε ένα τζάμι το πρόσωπό του και είδε ότι έλαμπε. Είναι ένας Άγιος που από μικρό παιδί είναι στην Εκκλησία. Ναι. Ασχέτως ότι, αυτό που είπε και ο Σφασμιώτατος, ότι μικρές αμαρτίες πάντα μπορεί να γίνονταν, αλλά αμέσως πήγαινε στην εξομολόγηση και αμέσως πέρναγαν, όπως έλεγε ο ίδιος. Εκεί λοιπόν, στο Κυριακό της Κήτης, στα Καυσκοαλύβια, θα αποκτήσει το διορατικό χάρισμα, θα αισθάνεται αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία, πόσο συγκλονιστικό μυστήριο είναι αυτό το ανώτατο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αμέσως μετά αισθάνεται να πατάει και να λέει ότι βρίσκονταν 10 μέτρα μακριά, να αλλάζει η όψη του, να αλλάζει η όσφρησή του, να κατανοεί γεγονότα, και εκεί για πρώτη φορά το λέει στο γέροντά του, το πνευματικό τον γέροντα Παντελεήμονα. Του λέει εκείνος, παιδί μου, να είσαι ταπεινός. Ναι. Και εκείνος τα απάντησε, ναι, γέροντα, θα είμαι ταπεινός. Είναι ένα σπάνιο γεγονός, σεβασμιότατε, 16 χρονών να αποκτήσει αυτό το μεγάλο χάρισμα και όχι μόνο να το αποκτήσει, αλλά να το διατηρήσει όλη του τη ζωή. Γιατί έχουμε και άλλα παραδείγματα που απέκτησαν το χάρισμα αυτό, αλλά επειδή καυχήθηκαν, κάποια στιγμή το στερήθηκαν. Ο Άγιος Πορφύριος το διατήρησε σε όλη τη ζωή. Και διορατικός και ταπεινός. Με άκρα υπακοή, αυτή η υπακοή στους γέροντες και τελικά στον ίδιο τον Χριστό. Μάλιστα σε δύο γέροντες, που ο δεύτερος, ο πατέρας Ιωαννίκης, ήταν πολύ αυστηρός και δίστροπος, όπως περιγράφεται από τους πατέρες και το άκουγα και από τον γέροντα Θεόκλειο Διονυσιάτη. Ήταν δύσκολος λοιπόν. Παρ' όλα αυτά έκανε υπακοή και χάρη στην υπακοή θα πει ότι πήρε αυτό το χάρισμα. Μια όμως σοβαρή ασθένεια, ενώ είναι 18 χρονών, τον αναγκάζει να φύγει από το Άγιο Όρος. Δηλαδή έζησε γύρω στα 7 χρόνια στο Άγιο Όρος, φεύγει από το Άγιο Όρος, έρχεται στην Εύβοια, έρχεται στο χωριό του, η μητέρα του δεν το θέλει. Πηγαίνει ως μοναχός, τον κορυδεύουν στο χωριό του όπου πηγαίνει. Δηλαδή δεν έφτανε η αρρώστιά του, αλλά μου έλεγε ένας που μίλαγα με ένα χωριανό του και συγγενή του, μου έλεγε ότι νόμιζαν ότι είχε κάποια μεταδοτική ασθένεια και έτσι τον έδιωξαν από εκεί και έρχεται στον Άγιο Χαράλαμπο Λευκών, στο Αυλωνάρι κοντά. Εκεί τον αγάπησαν οι πατέρες. Είναι ένα ωραίο διάστημα του Αγίου Πορφυρίου από το 1925 για 12 χρόνια στον Άγιο Χαράλαμπο. Γιατί εκεί θα τον γνωρίσει ο Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, Μητροπολίτης Καριστίας. Εκεί θα τον γνωρίσει και ο Συνέου Πορφύριος ο Τρίτος. Μάλιστα ο Πορφύριος ο Τρίτος που του έδωσε και το όνομά του, θα του πει κάποια στιγμή, άκουσε γι' αυτόν διάφορα, του λέει πάμε να περπατήσουμε σε ένα, είναι ένα ωραίο μοναστήρι. Είχα πάει το καλοκαίρι και είναι, βέβαια το έχουν κάψει τα τελευταία χρόνια, γύρω-γύρω. Ναι. Περπάτησαν λοιπόν προς το βουνό και του αποκάλυψε πράγματα που γίνονταν στο Σινά. Για κάποιους μοναχούς, αυτοί οι μοναχοί λέγοντάς τους και τα ονόματα κάνουν αυτά. Και όταν του είπε ο Αρχιεπίσκοπος, πώς το γνωρίζεις αυτό, του είπε ο Θεός μου το αποκάλυψε. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει αυτό το χάρισμά του. Από εκεί πέρα, χωρίς συστολή, θα λέει για το χάρισμά του. Ενώ έχουμε άλλοι πατέρες και άγιοι που το απέκρυψαν, χωρίς καμία συστολή θα μιλάει γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει και ο Θεός το αποκάλυψε. Ναι. Και εκείνος του είπε αυτό το χάρισμα, σεβασμιότατε, το χαρίστε, λέει, για το καλό της Εκκλησίας. Ναι. Όπως και το έκανε σε όλη τη ζωή ο Άγιος Πορφύριος. Για να μην έτσι χρονοτριβώ, φεύγει λοιπόν μέσω του Αγίου Νικολάου
στην Βάθια, στην Άνω Βάθια, ένα μοναστήρι που θα μείνει 3 χρόνια και θα έρθει το 1940 στο κέντρο της Αθήνας, στην Πολυκλινική Αθηνών, στον Ναό του Αγίου Γερασίμου, στην Οδό Πειραιός, μέσα στον πόνο και στις ασθένειες. Μάλιστα, εκεί που κυρίως υπηρέτησε. Εκεί είχα την ευλογία να γνωρίσω το ψάλτη του από το 1957, τον κύριο Φώτη Παπαγιοργίου, ο οποίος ζει σήμερα. Μάλιστα. Και τον οποίο έμαθα πολλές πληροφορίες για το πόσο ταπεινά κινήθηκε στην Πολυκλινική. Μου έλεγε ότι τα πρώτα χρόνια δεν μίλαγε. Αργότερα έχουμε τους σπουδαίους λόγους του. Mm. Αυτά τα χρόνια ήταν μέσα στη σιωπή. Ναι. Μάλιστα, έβαζε τον πρωτοετή φοιτητή της θεολογικής, κύριο Παπαγιοργίου, να μιλήσει εκείνος. Ήταν ένα φως, ήταν μέσα στο φως. Μαζεύονταν καθηγητές πανεπιστημίου, ο πρόεδρος της Πολυκλινικής, όταν ο Αμίλκας Αλιβιζάτος, ο οποίος και τον έφερε και είπε, μάλιστα, βρήκα παπά τέλειο όπως το θέλει ο Θεός. Ναι. Πήγαινα λοιπόν καθηγητές πανεπιστημίου, μεγάλη χειρουργή. Μου έλεγε ότι ήταν συγκλονιστικό όταν έβλεπες αυτούς τους μεγάλους χειρουργούς, είναι στον επάνω όροφο και κάτω είναι ο ναός του Αγίου Γερασίμου, να κατεβαίνουν στο γέροντα, με σπουδές στην Αμερική εκείνα τα χρόνια, και να ζητάνε την ευχή και την ευλογία του για να κάνουν μια εγχείρηση. Σπουδαίοι επιστήμονες. Άλλες φορές τον καλούσαν. Περιστατικά, να πούμε λίγο για τη ζωή και μετά να πούμε περιστατικά. Λοιπόν, πώς εξελίσσεται από το. Και από εκεί θα μείνει περίπου έως το 1973, οπότε συνταξιοδοτήθηκε, θα πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο στην Πεντέλη, στα Καλίσια. Εκεί θα γνωρίσει και γνωστούς Σέρβους και Κύπριους μετέπειτα επισκόπους. Και θα έρθει το 1979-1980, θα έρθει, θα αναζητήσει ησυχαστήριο που είναι ο διακαής πόθος του να φτιάξει. Το 80, θα έρθει λοιπόν να φτιάξει τον οροπό, θα έρθει προηγουμένως στην Κρήτη. Α. Θέλησε να πάει στη Μονή Καψά για να κάνει το ησυχαστήριο. Τελικά είπε το θέλημα του Θεού ήταν να πάω στον οροπό. Πηγαίνει λοιπόν στον οροπό, κάνει το ησυχαστήριο, φτιάχνει αυτό το ναό αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ναι. Πήρε με δυσκολία την άδεια για να αναγερθεί. Είχε δυσκολίες από τον οικείο επίσκοπο. Ναι, ναι. Και ο διακαής πόθος του είναι να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Μάλιστα έλεγε στο μακαριστό επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Ιεραπίδης Χεσιτίας, μια φράση ότι από όπου ξεκινάς εκεί και να επιστρέφεις. Ναι. Του είπε αυτή τη φράση ο Άγιος Προφήριος. Και πράγματι μετά από πολλή προσπάθεια επιστρέφει το 1991 στο Άγιο Όρος. Και στις 2 Δεκεμβρίου, στις 4:31 το πρωί, κοιμήθηκε με λίγα πνευματικά του παιδιά στη Σκήτη. Πέρασε ένα δύσκολο διάστημα. Εκεί έμαθε και για την εκλογή του Πατριάρχη μας Βαρθολομαίου. Εκεί έμαθε μάλιστα. Και είπε μάλιστα ότι θα έχει ένα καλό τιμονιέρι τώρα η Εκκλησία. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια, μετά από 3 χρόνια, έγινε η ανακομιδή του Λειψάνωτου. Ως γνωστόν, τα Άγια Λείψανά του αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, έχουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κάπου κρυφτεί ή στον Άγιο Νίφωνα ή στην Κερασιά. Έχουμε μόνο λίγα και είναι τόσο σημαντικό για μας τα Άγια Λείψανα και τα σώματα των Αγίων μας, είναι τόσο σημαντικά και γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν δέχεται την καύση των νεκρών. Έχουμε εκεί στον οροπό υπάρχει από το αίμα του που το έδωσε ο γιατρός ο κ. Πιπεράκης και είναι ένα σημείο προσκύνησης, είναι. Το καλοκαίρι που πήγα είδα και είχαν το σκουφάκι του, εδώ που είναι στη φωτογραφία, το σκουφάκι στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπου στην Εύβοια, από τα μαλλιά του, δηλαδή όλο το σώμα ενός Αγίου ευλογείται και γι' αυτό τεμαχίζεται για όλο τον κόσμο. Ας έχουμε την ευλογία του μεγάλου. Και είναι 2 Δεκεμβρίου. 2 Δεκεμβρίου η κοίμησή του. Από το 2013, 2 Δεκεμβρίου είναι η ορτή του κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και με αφορμή το βιβλίο που έχετε συγγράψει να πούμε έτσι και πρακτικά θέματα, να ρωτήσω λίγο τα παιδιά πρώτα. Τον γνωρίζετε, τον Άγιο, να μας πει πρώτα ο Άγγελος. Από πού τον ακούσατε και τι έχει να σας πει, τι ενδιαφέρον προκαλεί σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι πριν έρθω φοιτητής στην Κρήτη δεν ήξερα πολλά για τον Άγιο Πορφύριο, ναι. Παρά μόνο ότι ήταν ένας Άγιος νέος της Εκκλησίας μας, πρόσφατα κοιμήθηκε, πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε. Mm. Τέλος πάντων, όταν έρχομαι 17-18 σαν φοιτητής πρώτη φορά στην Κρήτη, γνωρίζω ένα φίλο μου, τον Κωστή, με τον οποίο μετά από μερικούς μήνες πήγαμε στο ησυχαστήριο του Αγίου. Και αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι όταν ανεβαίναμε τη σκάλα πάνω για να προσκυνήσουμε το κρεβάτι του που είχε το πετραχύλι και τις εικόνες εκεί,
μας έλεγε μια μοναχή, ελάτε να προσκυνήσετε τον παππούλη. Και αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι όπως πηγαίνουμε σε ένα φίλο μας που μας έχει καλέσει να πάμε στο σπίτι του, να μας περιμένει στην πόρτα να μας υποδεχθεί, νιώσαμε και κοιταζόμασταν μεταξύ μας ότι ήταν, λες και ήταν ο Άγιος και μας περίμενε στην πόρτα, στο κοιλί του, να μας λέει «Καλώς ήρθατε, ελάτε να προσκυνήσετε». Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εκεί για όποιον έχει πάει έχει μια μεγάλη καντήλα με λάδι. Μέσα σε μία ώρα είχε αδειάσει, γιατί έπαιρναν χιλιάδες προσκυνητές, πηγαίναν και πέραν λάδι για ευλογία. Μετά κατεβήκαμε κάτω στο ναό να προσκυνήσουμε. Κλαίγανε κόσμος που είχε ωφεληθεί, είχε σωθεί από τα λόγια, τις διδαχές του. Μπορεί και να ήταν πνευματικά του παιδιά. Και ήταν στην εικόνα μπροστά και κλαίγανε, δακρύζανε, λέγανε ευχαριστώ, Άγιε. Ένα φοβερό πράγμα, δεν το έχω ξαναδεί πάλι αυτό. Και έτυχε μετά, μιλήσαμε και με τη γερόντισσα, δεν θυμάμαι τώρα πώς την λένε. Και μας έλεγε ότι για τον Άγιο κάποια πράγματα. Όχι τόσο πολύ για το προορατικό του χάρισμα και τα τόσα χαρίσματα που είχε, αλλά τόσο πολύ για τον αγώνα του. Το πώς στη ζωή του κόπιασε, το πώς στη ζωή του δυσκολεύτηκε με τις ασθένειές του, με τον αγώνα του, με την υπακοή που έκανε, για να μπορέσει, ας πούμε, να έχει τα χαρίσματα και τη βιωτή αυτή την αγιασμένη που έκανε, που καρπός της οποίας ήταν και η αγιότητά του και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και πρακτικό αυτό. Πώς ένιωσες όταν πήγες σαν να περίμενες στο σπίτι του ένας φίλος? Ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά είχες το ενδιαφέρον να πας να γνωρίσεις το μέρος εκεί που ήταν. Αυτό μου με εντυπωσίασε. Ναι, χωρίς να ξέρω πολλά ναι. πράγματα, ας πούμε, είχα την καλή θέληση, ας πούμε, να πούμε ότι να πάμε, γιατί όχι, ναι. να μάθουμε και για τον Άγιο. Και ήταν λες και με περίμενε ο πατέρα μου στο σπίτι, να πούμε, να με περιμένει με τα γλυκά που πλύει. Χρήστο, στην Κύπρο είναι γνωστός ο Άγιος, τον ξέρει, ή τον έμαθες εδώ? Λόγω κυρίως του Άγιο Μόρφου και του Άγιο Λιμεσού έχει γίνει. Ο Άγιος Μόρφου. Πλέον ζωγραφίζεται σε όλες τις εκκλησίες, μοιράζονται και οι εικόνες του, οι εικονίτσες του. Είναι γνωστός και εκεί. Τι εντύπωση σου έκανε, πότε το άκουσες πρώτη φορά και τι είναι αυτό που ένιωσες όταν άκουσες για τον Άγιο? Για να το πάρω από την αρχή, πρώτα στην Κύπρο είχε γίνει διάσημος, να το πω έτσι, ο Άγιος Παΐσιος, όπου ναι. άρχισαν να εκδίδονται και πολλά ναι. βιβλία. Στη συνέχεια όμως γνωρίσαμε και για τους υπόλοιπους σύγχρονους Αγίους, ναι. ιδίως και του Αγίου Πορφυρίου. Λόγω πάλι των Μητροπολιτών που τους είχαν γνωρίσει και άλλων πατέρων. Οπότε πριν έρθεις, είχες ακούσει εκεί, εδώ επισκέφτηκες το. Εδώ όχι ακόμη. Μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει μια ιστορία από τη Λεμεσό. Ναι. Για κάποιους είναι γνωστή η Μαρία Υψηλή. Ναι. Η οποία ήταν μια κοπέλα με γιγαντισμό. Α. Ναι, ναι, ναι. Το καιρό γύρω ήταν. Συνδυόταν με τον. Αρχικά είχε επισκεφτεί και γιατρούς. Είχε στη μισή γόνα τα χέρια ψηλά μπροστά τη. Ναι. Δεν είχε ούτε να τη βοηθήσει ούτε να τη πει τον λόγο που είχε γιγαντισμό. Τελευταία τη ελπίδα ήταν ο Άγιος Πορφύριος όταν πήγε και τον επισκέφτηκε. Με το προορατικό του τη είπε ακόμη και πώς το είχε αποκτήσει το γιγαντισμό. Α. Και από εκεί ξεκίνησε και μια πνευματική πορεία και θεωρείται και η Μαρία Υψηλή τη Λεμεσού θεωρείται αγιάμορφη. Και ξέρουμε ότι ξεκίνησε δια των ευχών του Αγίου Πορφυρίου αυτό. Οπότε είχατε και γνώση και. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πάντα έχω και την απορία για δύο νέα παιδιά με το διορατικό. Πώς ακούγεται στο μυαλό όταν ακούνε ένας άνθρωπος σήμερα μπορεί να δει. Αλλά αυτό το περιστατικό που αναφέρεις πρακτικό λέει πολλά. Σεβασμιότατε. Όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα πολύ όμορφα, πολύ χαριτωμένα και από τον Γιώργο το Φουκαδάκη, αλλά και από τα παιδιά μας, που χαίρομαι πολύ για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται. Δεν είναι απλό και εύκολο δύο νέα παιδιά, φοιτητές που ίσως εντός εισαγωγικών δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη της θεολογίας, οι επιστήμες τους φυσική και χημεία. Κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι μακριά. Εμείς γνωρίζουμε ότι όλες οι επιστήμες τελικά είναι θεολογία. Αλλά δεν είναι εύκολο να ακούς ένα τέτοιο λόγο, βιωματικό και εμπειρικό. Και αυτό που έκανε ο Άγγελος, χωρίς να το καταλάβει στη δική μου ψυχή μόλις προλίγου, είναι ότι μου θύμισε τις δικές μου δύο επισκέψεις, παύλα, προσκυνήματα στον Άγιο Πορφύριο, όταν ακόμα ήταν εν ζωή και εγώ φοιτητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Καλέ μου Άγγελε,
τον Άγιο Πορφύριο, εγώ τον γνώρισα στο κρεβατάκι του εκεί. Και μπορώ να μαρτυρήσω για το φως που εξέπεμπε η ηλαρή του μορφή, για αυτό που ήταν, για αυτό που κήρυτε και χωρίς να μιλάει. Ακούστηκαν πολλά για το διορατικό του χάρισμα και το προορατικό του χάρισμα που όντως τα είχε. Και μπορεί να γίνει μια παρανόηση στους τηλεθεατές και στους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί συχνά πυκνά τελευταία ψάχνουμε χαρισματούχους, τρέχουμε όταν ακούσουμε για ένα χάρισμα. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο το έγραψε η αγάπη των ανθρώπων εκεί του ησυχαστηρίου και είναι όπως ονομάζεται το Ανθολόγιο των Συμβουλών του Αγίου Πορφυρίου. Και από αυτό θέλω να διαβάσω μία παράγραφο μόνο για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Άγιος Πορφύριος γράφει εδώ πολύ όμορφα. Δεν χρησιμοποιούσε το εκπληκτικό διορατικό και προορατικό του χάρισμα ούτε για υλική ωφέλεια, ούτε για να κερδίσει πλούτη, ούτε για εντυπωσιασμό ώστε να κερδίσει δόξα. Προτιμούσε να μένει φτωχός και αφανής ασκητής, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Απόδειξη το ότι σε όλη του τη ζωή ήταν ακτίμων και ότι ενώ επί δεκαετίες ήταν εφημέριος ναού στο κέντρο της Αθήνας, ελάχιστοι το γνώριζαν, γιατί απέφευγε την αυτοπροβολή. Δεν έκανε κατάχρηση του χαρίσματός του, αλλά χρήση προς πνευματική ωφέλεια ανθρώπων και εις δόξα Θεού. Πόση διαφορά από κάποιους εντός εισαγωγικών χαρισματικούς ανθρώπους των ημερών μας που προβάλλουν τα δήθεν χαρίσματά τους, και πόση διαφορά έχει το αυθεντικό και το αληθινό, το θεόσδοτο, από κάποια που τα κάνουμε εμείς και έχουν διάρκεια όση ενός πυροτεχνήματος, και πόση διαφορά έχει όταν ο Άγιος παραπέμπει στο Χριστό ενώ ο μη Άγιος παραπέμπει στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Άγιος Πορφύριος δεν παρέπεμψε ποτέ στον εαυτό του. Υποχωρούσε και ταπεινωνόταν για να φαίνεται αυτός που δίδει τα χαρίσματα. Και έλεγε, όπως και ο Άγιος Παΐσιος που αναφέρθηκε, ότι οι άνθρωποι λένε ότι είμαι Άγιος, εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Ο κύριος Φουκαδάκης στο όμορφο βιβλίο του έχει συμπεριλάβει μια επιστολή που βρέθηκε στα ενδύματα του Αγίου την τελευταία του ημέρα, τη μέρα της τελευταίας του. Ναι. Και είναι όμορφο να τη διαβάσουμε, λίγοι είναι για να την ακούσουν οι άνθρωποι. Ναι. Γράφει, αγαπητά πνευματικά μου παιδιά, τώρα που ακόμα έχω τα σφρένας μου σώας, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Από μικρό παιδί όλος τις αμαρτίες ήμουνα. Και όταν με έστελνε η μητέρα μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν πτωχοί, είχε πάει στην Αμερική για να εργαστεί, εκεί που έβοσκα ζώα, συλλαβιστά διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη και έκανα πολλές προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα, 12-15 χρονών, και θέλοντας να τον μιμηθώ, με πολύ αγώνα έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήρθα στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και υποτάχθηκα σε δυο γέροντες, Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μου, αρρώστησα πολύ και οι γέροντες μου είπαν να πάω στους γονείς μου, στον Άγιο Ιωάννη Ευβίας. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει πολλές αμαρτίες, όταν ξαναπήγα στον κόσμο συνέχισα τις αμαρτίες, οι οποίες μέχρι σήμερα έγιναν πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουν ότι είμαι Άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσα αμαρτήματα ενθυμόμουν, βεβαίως τα εξομολογήθηκα και γνωρίζω ότι για αυτά που εξομολογήθηκα με συγχώρησε ο Θεός. Αλλά όμως τώρα έχω ένα συναίσθημα ότι τα πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα, διότι και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα την προσευχή μου για σας. Αλλά όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό, έχω το συναίσθημα ότι ο Θεός θα μου πει «Τι θέλεις εσύ εδώ?» Εγώ ένα έχω να του πω. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, για εδώ. Αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου, ας κάνει για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
Επιθυμώ όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν το Θεό που είναι το παν και να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο άκτιστη εκκλησία του, γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Εγώ πάντα είχα την προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στενοχώρησα. Αυτή είναι τρόπον τινά η πνευματική διαθήκη του Αγίου Πορφυρίου για όλους εμάς μέσα στην Εκκλησία. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Ένας διορατικός άνθρωπος, όμως πρωτίστως ένας διακριτικός άνθρωπος που με διάκριση δεν διαφήμιζε τον εαυτό του όπως εμείς κάνουμε με μεγάλη ευκολία, αλλά διαρκώς ταπεινωνόταν για να εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπα και εισαγωγικά, μέσα στα σπλάχνα του λαού του και να βοηθά τους ανθρώπους να σηκώνονται από τις πτώσεις τους δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος δεν ήθελε ποτέ να ακούει κατηγορίες για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Όταν άκουε να του κατηγορούνε τους ανθρώπους, αυτούς που ο Χριστός θα τους ονόμαζε στο Ευαγγέλιο πόρνες και τελώνες, έλεγε ότι για το Θεό ισχύει περισσότερο η μετάνοια παρά η δήθεν αναμαρτησία. Ο κλέφτης οπιασμένος και ταπεινωμένος, έγραφε χαρακτηριστικά, η πόρνη, η γνωστή και ντροπιασμένη, ταπεινωμένη και μετανοημένη, είναι πολύ ανώτερη από εμάς με τα καλά εντός εισαγωγικών ονόματα και τον άγνωστο και αμφίβολο βίο μας. Αυτός ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Ένας άνθρωπος προφήτης τους καιρούς μας. Και όταν λέω προφήτης εννοώ με την σωστή έννοια του όρου, με αληθινό προφητικό λόγο για την Εκκλησία και τους ανθρώπους της. Να πω για τους τηλεθεατές μας, συζητούμε για τον Άγιο Πορφύριο. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά στο 2810-398-160-161. Με πολύ χαρά έχουμε σήμερα μαζί μας και τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κοντά μας. Κύριε Φουκαδάκη, το βιβλίο αυτό, να πούμε τον τίτλο, να το ακούσει ο κόσμος, γιατί έχει ενδιαφέρον, χωρίς καμία διαφήμιση, αλλά για να ξέρουμε ποιο είναι. Να πείτε τον τίτλο, το γράψατε εσείς, ο Καυσοκαλυβίτης. Η ζωή και το έργο του. Γιατί αποφασίσετε να γράψετε ένα τόσο μεγάλο βιβλίο, τι είναι αυτό που σας συνεκίνησε? Όλοι οι Άγιοι έχουν ένα βίο ενδιαφέροντα και αγιασμένο. Να πω ότι δεν θα τολμούσα ποτέ να γράψω για τους Αγίους, αλλά μου το ανέθεσαν οι εκδόσεις. Είχα κάνει τη διπλωματική μου εργασία πάνω στην ασθένεια και το θάνατο του Αγίου Παυσίου καταρχήν και του Αγίου Πορφυρίου. Και έτσι οι εκδόσεις θέλησαν να βγάλουν κάποια βιβλία. Συμβουλεύτηκα πάντα πνευματικούς και στο Άγιο Όρος, μάλιστα πήγα σε ένα αυστηρό γέροντα και περίμενα να με αποτρέψει να αποφύγω να αυτό το σταυρό της συγγραφής. Τελικά με παρότρινε και έτσι λοιπόν ανέλαβα, έγραψα όσο μπορούσα καλύτερα. Ήδη υπήρχε το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» της Μονής Χρυσοπηγής. Προσπάθησα να πάω και πιο πέρα από αυτό, δηλαδή να πιάσω το τελευταίο διάστημα του Αγίου στα Καυσοκαλύβια, στην Αχλαδερή όταν πήγαινε και τι γινόταν εκεί, με κάποιες μοναχές που βρίσκονταν, πάντα με την ευλογία από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως στο Μίλεση. Μάλιστα μου έδωσαν ή από εκεί μου έδωσαν και την εικόνα που έχουμε στο εξώφυλλο και πολλά άλλα και την άδεια. Εσείς τώρα έχετε, φαντάζομαι, περιστατικά, γνώμες, συμβούλευε κόσμο και γράψατε και τι έλεγε. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό που πρέπει να κρατήσουμε έτσι οπωσδήποτε. Ποιο θα μας λέγατε, ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό? Θα έλεγα γενικά, πολλοί πήγαινα για διάφορα θέματα ασθένειας. Ο ίδιος ήταν απίστευτα ασθενής. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε το χάρισμά του για να γίνει καλά. Απέναντίας έκανε πολλούς προσκυνητές, τους έκανε καλά. Αν κάποιος θα έπρεπε να πάει στο γιατρό, τον έστελνε να πάει στο γιατρό για να διερευνήσει την περίπτωσή του. Ο ίδιος είχε περάσει μεγάλη ταλαιπωρία, καταρχήν με τα μάτια του, από μια εγχείρηση καταράκτη και από ένα λάθος που έγινε. Το 1987 τυφλώθηκε εντελώς. Είχε προβλήματα με την καρδιά του. Επομένως, καταλάβαινε την ανθρώπινη ασθένεια. Εφαρμόζοντας αυτό που η δύναμή μου είναι ασθενία τελείωται. Μέσα από την ασθένεια
αισθανόταν δυνατός και γι' αυτό, να πω κάτι και στο τέλος, ναι, όταν ετοιμαζόταν να φύγει για τα Καυσουκαλύβια, είπε τη φράση «Θα πάω στα Καυσουκαλύβια, όχι για να πεθάνω, πάω για να ζήσω». Ναι. Και εκεί προσπάθησε να κάνει αυτό που λέμε την εντονότερη μετάνοια σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα σε επισκέπτες που πήγαιναν, οι λίγοι επισκέπτες μέσα στο χειμώνα του 1991, τους έβαζε να του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. «Δια πάσα ασθένεια σώματος και πνεύματος». Επίσης, ήταν έτσι πολύ κοντά στους ανθρώπους με το τηλέφωνο. Τα θέματα είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό. Που ζητούσαν, που ρωτούσαν, ήταν οικογενειακά, είπατε για την ασθένεια. Ναι, εκτός από αυτό, οικογενειακά, κοινωνικά, τι θέλετε. Τα περισσότερα προβλήματα ήταν γύρω από ασθένειες, σοβαρές ασθένειες, όπου οι άνθρωποι σήκωναν τα χέρια ψηλά και στρέφοντας στο Θεό. Και το γεγονός που είπε και ο Σεβασμιώτης, αγαπούσε πολύ τους περιθωριακούς ανθρώπους που λέμε στην κοινωνία. Φαίνεται αυτό στο βιβλίο? Φαίνεται, γιατί έχουν πολλές φορές επισκέψεις. Ναι. Θυμάμαι κάποια παιδιά που θέλησαν να μπουν εκτός σειράς και μάλιστα είπε στο τέλος ότι τέτοιες ψυχές, λέει, δεν έχω δει. Επίσης, μια φορά που είχε έρθει εδώ στην Κρήτη, που είδε πάλι κάποια παιδιά έτσι περιθωριακά, είπε στον Παπαγιώρη τον Χιωτάκη ότι είναι καλά παιδιά, αλλά είναι ως μη έχουν ταπειμένα. Α, μάλιστα. Κάπου είχα χάσει το δρόμο. Επίσης, είναι γνωστό στην Ομόνια τα περιστατικά που οι πόνες της περιοχής τον καλούσαν, μάλιστα για αγιασμό, και λέγανε είναι ο δικός μας παπάς. Τον καλούσαν, έκανε ευχέλαιο και πολλές αργότερα άλλαξαν και σώθηκαν, γιατί ο σκοπός του ήταν αυτό που είπε στον τελευταίο του λόγο, είναι να γίνουν όλοι ένα. Να γίνουμε όλοι ένα. Και τώρα έχει 30 χρόνια εκεί που έφυγε, μιλάμε για πριν 40-50 και μια εποχή του ηθικισμού, να έχει τέτοια αγάπη στα περιθωριακά πρόσωπα. Ναι, ναι. Να πω κάτι ακόμα. Ότι έλεγε μάλιστα ότι ήθελε να έρθει και στα Μάταλα, όχι όμως να κάνει αμαρτίες, να έρθει εκεί και να τους μιλήσει για την πίστη στο Θεό, τότε που ήταν της μόδας εδώ η περιοχή στα Μάταλα. Αυτός είναι ο Άγιος Πορφύριος. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια περιστατικά εσείς γνωρίζετε που θέλετε να μας καταθέσετε, κάτι που σας έκανε εντύπωση από τον Άγιο ή πώς ήρθατε σε επαφή με αυτά? Εμένα με ενθουσιάζει περισσότερο αυτό που σας έχω δει για τη Μαρία τη Ψηλή, αλλά που μας έχουν πει οι Μητροπολίτες, οι πατέρες, διάφοροι προσκυνητές που είχαν επισκεφθεί. Είναι και το θαύμα που έκανε με τις μοναχές που, ενώ πήγανε και είχαν πολύ δρόμο ακόμη, πήγαν απλά για να πάρουν μια ευχή για να φύγουν. Τις καθυστερούσε ο γέροντας. Πήγαν στον γέροντα να πάρουν ευχή και τις καθυστερούσε. Και τις καθυστερούσε. Και ενώ είχαν 5 ώρες δρομολόγιο, τελικά πήγανε όλος παραδόξως στην ώρα τους. Χωρίς καμία να μπορεί να εξηγήσει τον λόγο. Α, μάλιστα. Έχουμε 4-5 λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Σεβασμιότητα να... Για τον Άγιο Πορφύριο, όσες εκπομπές και αν κάνουμε, δεν θα φτάσουν. Ναι. Χαίρομαι γιατί υπάρχουν τα βιβλία αυτά, και του ησυχαστηρίου του και της Μονής Χρυσοπηγής και του φίλου μας του Γιώργου του Φουκαδάκη, του καλού συναδέλφου, αλλά και του πατρός Χρυσοστόμου του Παπαδάκη, εδώ του δυτικού μας, από την Ιερά Πέτρα, που το 2022 έκαμε ένα βιβλίο για την προσωπική του γνωριμία. Το λέει μάλιστα «Γνώρισα τον Άγιο Πορφύριο». Ωραία βιβλία που μπορούν να βοηθήσουν και να ωφελήσουν όλους μας. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, θέλω να μου δώσετε τη δυνατότητα να διαβάσω πάλι από το Ανθολόγιο των Συμβουλών κάτι. Ναι, βέβαια. Επειδή είναι των καιρών μας πάλι ως μειόφιλε και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς παραπέουν ακούγοντας κάποιες φωνές που δεν είναι πάντα εκκλησιαστικές. Περί Αντιχρίστου ο λόγος. Ρώτησαν τον Άγιο Πορφύριο κάποτε: «Γέροντα, πολλής λόγος γίνεται τελευταία για το 666, για την έλευση του Αντιχρίστου που πλησιάζει. Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι ήδη ήλθε, για το ηλεκτρονικό χάραγμα του δεξιού χεριού ή του μετόπου, για τη σύγκρουση Χριστού και Αντιχρίστου και τη συντριβή του τελευταίου, για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?» Ο Άγιος Πορφύριος απάντησε: «Τι να πω. Εγώ δεν λέω ότι είδα την Παναγία, ότι θα γίνει πόλεμος και άλλα τέτοια. Ξέρω ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά πότε δεν ξέρω. Αύριο, μετά 1000 χρόνια δεν ξέρω. Όμως δεν ανησυχώ γι' αυτό.
διότι ξέρω ότι η ώρα του θανάτου είναι για τον καθένα μας η δευτέρα παρουσία του Κυρίου και η ώρα αυτή είναι πολύ κοντά. Γέροντα, αν έρθει στις ημέρες μας ο Αντίχριστος, θα μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να αντέξουμε στα μαρτύρια? Η απάντηση, αν εξομολογούμαστε θα μας δώσει τη δύναμη αυτή. Μη σας βασανίζουν τα έσχατα. Όταν ήμουν μαζί με ένα αδελφό, ούτε ο Αντίχριστος και τα σημάδια του. Γιατί, να ξέρετε, αν εμείς έχουμε μέσα μας τον Χριστό, δεν μπορεί σε τίποτα να μας πειράξει ο Αντίχριστος, ούτε στον παραμικρό. Να σας πω, μου είχε πει ο αδελφός αυτός, «Πατέρα τάδε, εγώ είμαι τυφλός τώρα, τα μάτια μου δεν λειτουργούν. Πριν φύγεις θέλω να μου πεις, τι είπε ο γέροντας Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, για το 666 και τον Αντίχριστο? Ήταν εκείνες τις μέρες με το Τσερνομπίλ. Ναι, ο κόσμος 86, ήταν ανασταδωμένος, ναι. Πήγαινε κατά δεκάδες κάθε μέρα και ρωτούσε τον πατέρα Πορφύριο στην Αθήνα, τι θα γίνει, θα έρθει ο Αντίχριστος να μας φραγίσει με το 666. Για πες μου, παιδί μου, ρώτησε ο Πορφύριος, τι λέει ο Εμιλιανός για το 666 για τον Αντίχριστο? Του λέω, ο πατήρ Αθανάσιος, ο σπουδαίος ημνογράφος, «Γέροντα, μας είπε σε μια σύναξη προχθές να μην ανησυχούμε, να ενδιαφερόμαστε να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό και του Αντιχρίστου, να μην του δίνουμε πολύ σημασία, γιατί εκείνος θα γίνει το κέντρο της ζωής μας και όχι ο Χριστός». Αμέσως ο Άγιος Πορφύριος χτύπησε τα χεράκια του στο κρεβάτι και είπε, «Τι λες παιδί μου, τι λες παιδί μου, δόξα σοι ο Θεός που βρήκα και ένα πνευματικό να συμφωνεί μαζί μου. Ρε παιδί μου, αυτοί οι πνευματικοί εδώ στον κόσμο τι έχουν κάνει? Έχουν αναστατώσει τις ψυχές. Δημιούργησαν ένα σωρό προβλήματα οικογενειακά και ψυχολογικά με το 666. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα ο Χριστός. Για μας τους χριστιανούς, λέγει ο Πορφύριος, όταν βιώνουμε το Χριστό δεν υπάρχει Αντίχριστος. Όταν έχουμε μέσα μας το Χριστό μας, μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος. Μπορεί να μπει καμιά άλλη αντίθετη ύπαρξη μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό σήμερα, παιδί μου, δεν έχουμε το Χριστό μέσα μας και γι' αυτό ανησυχούμε για τον Αντίχριστο». Έτσι λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος μας συμβουλεύει. Να βάλουμε το Χριστό μέσα μας και όλα τα άλλα θα βρουν τον δρόμο του. Ευχαριστούμε θερμά, Σεβασμιότητα. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, ίσως και το καλύτερο κλείσιμο όπως το κάνατε και συγκεκριμένα, με τα λόγια του Αγίου. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο, τον Άγγελο. Καλή συνέχεια στις σπουδές σας, φυσική και χημεία. Τον κύριο Φωκαδάκη και για το βιβλίο που γράψατε, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε. Και να ευχαριστούμε κάθε φορά και όσους δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά είναι πίσω από τις κάμερες, τον πατέρα Ειρηναίο, όλες εκείνες τις κυρίες που μας βοηθούν στα τηλέφωνα, όλους τους ανθρώπους του Κρήτη TV και την ιδιοκτησία του, τους ανθρώπους που είναι εδώ και μας υπομένουν για να βγει αυτή η εκπομπή. Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Πορφύριο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Green TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.